κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Εδώ κοντά μας όλη η ομάδα. Πάνω τζίφασα το pressone.gr. Πολύ καλησπέρα. Η Σταυρούλα Ελούρου από το στηφόρα.gr. Δήμαρχε.gr, η κυρία Χαραλεμονή. Ο καθένας έπεσε και ένα πόστο στα site. Έτσι. Πολυθεσίτες. Έτσι φτιάχνει την περιουσία ο Τζίφας. Έτσι φτιάχνει την περιουσία ο Τζίφας. Πες τα, Φιλίππε, πες τα. Έχουμε τρελαθεί με αυτά που ακούμε. Τα εκατομμύρια φεύγουν, πάνε και έρχονται που διαβάζουν. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Τράγκα. Οι κρυμμένες υποθέσεις εθυρίδες. Βίντεο και έγγραφα φωτιά που καίνε πολιτικούς και επιχειρηματίες ψάχνουν να βρουν οι αρχές μέσα στις εθυρίδες. Πού είναι αυτό το υλικό, σε λίγο αποκαλύψεις. Πάμε πρώτα όμως γρήγορα να δούμε στην κατάσταση που έχει ξεφύγει με τον Ερντογάν. Κόκκινο συναγερμό διαρκεία στο Αιγαίο. Για πάμε, γιατί είχαμε ένα προκλητικό σοου από τα τουρκικά μέσα για το Καστελόριζο. Πραγματικά, Φιλίππε. Όχι μόνο για το Καστελόριζο, ανάμεσα τους είναι και το Καστελόριζο. Φαίνεται έχουν πάρει κοινή γραμμή όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον Ερντογάν, προκειμένου να αναδεικνύουν συνεχώς αυτούς τους επίμαχους χάρτες που θέλουν με τον ντε και καλά τα ελληνικά νησιά να είναι τουρκικά, ενώ οι διπλωματικές μας πηγές φέρεται να ανησυχούν εντόνως για το τι θα συμβεί τις επόμενες 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη σύνοδο κορυφής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του ΝΑΤΟ που είναι στις 28 με 30 Ιουνίου. Ιδού οι χάρτες λοιπόν που συνδέουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο, να πούμε, και το οποίο υπάρχει η ανησυχία μήπως το ενεργοποιήσει. Και αυτός είναι ο κύριος εντός εισαγωγικών φόβος της ελληνικής πλευράς. Μην δούμε κάποιο γεωτρύπανο, το τέταρτο δηλαδή, στη σειρά, στην περιοχή που είναι γκριζαρισμένη κάτω νότια στην Κρήτη. Αυτά είναι προς στιγμήν τα όσα γίνονται στο πεδίο, γιατί υπάρχουν και οι δηλώσεις που εξοργίζουν τόσο το Ερντογάν όσο και τον... Πάμε να τις δούμε. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που εξοργίζουν. Πάμε. Βάλτε το, να ακούσουμε. Şimdi anladınız mı Ahmet? Kaşın, kaş Ahmet var ya, kaş niye kalkan var ya. Niye anladınız? Yüzerek gider miyim meyse? Yani bir yüzücü gider. Kaşa, çok kaştan yüzer. Neden göstereceğim? Ha şuradan. Evet. 2000... 100 metre. 100 metre. Çok ya yakın. Neden olduğunu yüzebilir anladınız mı şimdi meyse? Yüzebilir misiniz buraya? Ben yüzerim. Ben yüzerim, benim yüzme değil. Ben deniz çocuğuyum zaten, İskenderunluyum yani rahat yüzeriz oraya. Şuraya bak, yani aslında ya bu adanın Yunanistan'da olması da bir garabet i̇şte yani. Şöyle, İngilizlerin bastırması aslında evet. Bize veriyorlardı İtalyanlar. Neyse alıyorduk bunları. Da İngilizler son anda evet. Onu. Cumhurbaşkanı çok şöyle dedi tam olarak. Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeç, şaka yapmıyorum. Bu bir yani operasyon sinyali gibi algılandı. Ama diyorsunuz ki siz bir süreç başlatma evet, evet. Sinyalidir evet. Bu. Adaları giriş çıkışını mesela kendi karasularımız içerisinde, kendi şeyde bazı adaların giriş çıkışını engellersiniz yani. Çünkü silah var. Dersiniz ki Lozan'a göre silahsızlandırıldığı için ben bu adayı kendime tehdit silahlandırıldığı için. Silahlandırıldığı için Lozan'a aykırı olarak ben bu adanın şeyini tecrit ediyorum. İlişkisini, irtibatını kesiyorum. Bu silahlar kalktıktan sonra açacağım der mesela. Ελληνικά νησιά. Ναι, ναι. Μιλάμε για φρικτά πράγματα. Έχουν το θράσος τουρκαλάδες να λένε. Και ο διευθυντής των πρόγραμμων της εφημερίδας Χουργέτ. Της Χουργέτ. Ναι, ναι, ο διευθυντής της Χουργέτ είναι ο ένας... Ο Μπακλαβάς. Μάλιστα. Ο Μπακλαβάς. Αυτός ο Λουκουμάς Ξεγάνωτος.
Γι' αυτό τον βγάζουν πρώτη γραμμή συνεχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που δεν τον είχαν και ζητώ συγγνώμη με τον Μπακλαβά. Α, ναι, ναι, βέβαια. Και όσους βέβαια τον κατασκευάζουν εν Ελλάδη, έτσι. Μάλιστα. Δεν φταίει ο Μπακλαβάς μας σε τίποτα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Πραγματικά είναι μία περίοδος αποσταθεροποίησης. Πάμε να δούμε, γιατί είχαμε επίθεση πριν από λίγο στο Βασίλη Κικίλια τον λογαριασμό στο Instagram από Τούρκους. Ναι. Τούρκοι hacker επιτεθήκανε στον Κικίλια. Ναι, επιτέθηκαν λοιπόν σχετικά με κάποια πράγματα που είχε πει πριν κάποιες μέρες ο Βασίλης Κικίλιας. Είχε πει ότι οι Τούρκοι έχουν έλλειψη φαντασίας, έλλειψη δημιουργικού. Ήρθε και η σειρά του λοιπόν να του επιτεθούν. Γράψαν... Και πήρε σε κανένα έλεγχο ο Κικίλιας. Όχι, ήρθαν, ήρθε να του επιτεθούν ενώ να του, να του απαντήσουν βέβαια. Με επίθεση. Με αυτά που του γράψαν δεν μπορούμε να τα πούμε. Περίπου. Ήβρες, ωραία, δηλαδή, θα πούμε μόνο το ότι του γράψαν ότι εσείς το λέτε πόλεμο, εμείς το λέμε γάμο. Ναι. Γιατί το προηγούμενο δεν μπορώ να το διαβάσουμε. Θα το πέσει τα υπόλοιπα να δούμε. Ναι. Επίσης ανέβασαν φωτογραφίες και πλάνα από ασκήσεις. Κάνανε τάξ φίλοι του στρατού και της αστυνομίας και γράψαν από κάτω εάν η καρδιά σας δεν τρέμει τότε έχετε κάποιο πρόβλημα. Αν δεν φοβόμαστε με λίγα λόγια. Ναι, ναι. Και δεν τρέμουν, φάμε κάποιο πρόβλημα. Φέρνω το παιδί μου. Μόνο αυτό εδώ είναι στην ουσία. Αυτό δεν διαβάζεται. Φέρνω το παιδί μου. Ελάτε, μπιπ, ελληνικά σκυλιά. Μάλιστα. Ωραία. Έχουν κάτι με τα σκυλιά αυτοί και όλοι επαναλαμβάνουν αυτή τη φράση για τους Έλληνες. Γέμισε υβριστικά σχόλια τόσο για τον ίδιο τον Βασίλη Κικίλια όσο και για τη χώρα μας. Ναι. Για να μην μπορείς να τα διαβάσεις, ελάτε, Φίλιππε. Ελάτε, μπιπ, ελληνικά σκυλιά. Εσείς το λέτε πόλεμο, εμείς το λέμε γάμο. Και συνεχίζουν τις βρισχές. Βρισίδια. Μόνο. Βρισίδια. Πάμε παρακάτω. Θα έχουμε ξαναλέμε. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, ναι, είναι περίεργο κατάσταση. Το πάμε τώρα σε ένα χαρά λεμονή λίγο να μας πεις, γιατί έχουμε μέσα στη εβδομάδα γίνεται η ρύθμιση για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Πολλά γίνονται μέσα στην εβδομάδα, Φιλίππε. Είναι ουσιαστικά τα μέτρα της κυβέρνησης, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να παρέμβει αποφασιστικά και να ολοκληρώσει τα μέτρα τέλος πάντων που θέλει για να μειώσει αυτές τις τρομερές τιμές του ρεύματος και τις τιμές των καυσίμων, έτσι. Στα νησιά να πούμε ότι τα καύσιμα φλερτάρουν με τα 3 ευρώ. Στην Βουλή θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα η ρύθμιση για τις αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσουν οι τιμές, όπως λέει η κυβέρνηση, στο επίπεδο του περασμένου Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά πρόκειται για αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα φέρει μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Τι θα γίνει? Η τιμή του ρεύματος θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται καθημερινά στο χρηματιστήριο της ενέργειας, ωστόσο οι παραγωγοί δεν θα εισπράττουν την τιμή της αγοράς, αλλά θα εισπράττουν μια καθορισμένη αποζημίωση που θα τεθεί σε ισχύ. Έτσι θα επανέρθει η έμεση αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής στις τιμές που εφαρμόζεται σήμερα στα κειμενόμενα τιμολόγια. Το ύψος της αποζημίωσης για τους ηλεκτροπαραγωγούς θα καθοριστεί μετά την ψήφιση της Υπουργικής Απόφασης. Θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου και υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 80 με 90 ευρώ μεγαβατόρα. Πάντως, τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις. Έχει ενδιαφέρον και η συνέντευξη που θα δούμε σήμερα του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, να δούμε τι θα πει σχετικά με τα μέτρα, αν και περισσότερο ενδιαφέρον... Ακούστε, θα δώσει πάρα πολλά γιατί θα πάμε σε εκλογές. Ναι, θα μιλήσει και για τις εκλογές, για την ημερομηνία. Θα πει, ο ίδιος θα πει, θα εξαντλήσουμε την τετραετία, έτσι θα πει. Θα δώσει τις παροχές που πρέπει και όταν θα είναι 2 μήνες πριν τις εκλογές, δηλαδή τώρα το καλοκαιράκι, θα πει, δεν πάμε και σε εκλογές. Θα βρει και μια αφορμή. Θα βρει μια αφορμή ίσως για τα ελληνοτουρκικά. Θα βρει μια αφορμή για να προχωρήσει. Την ίδια ώρα, Φίλιππε, να πούμε ότι την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο κ. Πυριακάκης, τελικά
θα ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση του ρεύματος από 18 έως 600 ευρώ, το περίφημο η πλατφόρμα του Power Pass. Είναι η επιδότηση αυτή που είπαμε, θα ανοίξει Παρασκευή, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Οι αιτήσεις θα αφορούν λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως 31 Μαΐου του 2022. Η καταβολή των ποσών θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και να πούμε ότι η αποζημίωση αφορά μόνο κειμενόμενα τιμολόγια και μόνο παροχή οικιακής χρήσης. Ουσιαστικά μας είπε ο Υπουργός ότι από αυτή την πλατφόρμα θα περάσει το 98% των οικοκυριών, γιατί αφορά καθαρό οικογενειακό εισόδημα 45.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετράται τυχόν εισόδημα ενός προστατευόμενου μέλους. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν από την Παρασκευή και ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ θα μπορούν όλοι να υποβάλουν την αίτησή τους και αφού κλείσει η πλατφόρμα θα δει η ΑΔΕ ποιοι δικαιούνται το Power Pass στην αποζημίωση όχι. Έχουμε και άλλο επίδομα. Ναι, για πες μας, ολοκλήρωσε. Θα πούμε τέλος ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τα εισοδηματικά κριτήρια και στο Fuel Pass που είχε ανακοινώσει το Μάρτιο και να το φέρει στα εισοδηματικά κριτήρια από 30.000 ευρώ στα 45.000 ευρώ που αφορούν το Power Pass. Όλα όμως αυτά θα αποφασιστούν μέχρι τέλος εβδομάδας, διότι θα δούνε και ποια είναι τα έσοδα των χώρων, από τον πληθυσμό κλπ. Κάτι έγινε εδώ, γιατί γκρέμισε εδώ, κάτι γκρέμισε εδώ. Όλα λειτουργούν κανονικά τα μικρόφωνά μου. Μια χαρά. Πάμε. Αυτά που ακούς από μένα σήμερα τα γκρεμίζεις όλα. Για πάμε. Έχουμε τώρα και την επίδομα καυσιμών. Έχουμε, ναι. Και το επίδομα καυσιμών. Δώστε τα επιδόματα, πες τα όλα. Δώσε επιδόματα, Λου. Μοίρασε. Δώσε. Να πούμε ότι... Δώσε χαρά επιδόματα στον κόσμο. Δώσε λεφτά κι εσύ. Άκου να σου πω. Εγώ με αυτά τα λεφτά... Δεν πες αυτά εκεί την ουσία εκεί. Εγώ με αυτά τα λεφτά που λέω, Φίλιππε, είναι σαν να τα έχω στην τσέπη μου. Δώσε στον κόσμο, πες εκεί. Μας δίνεις και εμάς κάτι. Πες εκεί γρήγορα, δώσε παροχές. Αφού τα έχεις στην τσέπη, παροχές έχουμε. Πάμε. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει μέχρι τώρα, δεν αλλάζει κάτι. Ουσιαστικά στα νησιά θα δοθεί το επίδομα καυσίμων, που πλησιάζει πλέον η τιμή στα καύσιμα τα 3 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Πάμε τώρα, πάμε πάνω, Τζίφα, σε σένα. Έχουμε μάλλον σε λίγο, κυρίες και κύριοι, μία σοβαρή εξέλιξη με την υπόθεση του Γιώργου Τράγκα. Σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε τι καινούργια στοιχεία έρχονται φωτιά εδώ ζωντανά. Ακριβώς. Πάμε τώρα, δείτε κάτι εντελώς τρελό. Λιοντάρια και τίγρης εντοπίστηκαν σε κλουβιά στο Τελωνείο με προορισμό την Μύκονο. Ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Για πες μας. Είναι αυτό που λένε, στη Μύκονο συμβαίνουν πραγματικά τα πάντα. Όντως, οι εικόνες είναι από το Τελωνείο του Προμαχώνα. Ναι. Πραγματικά είναι ντροπή. Βρίσκονται εκεί μέσα δύο λιοντάρια και μία τίγρη σε δύο πάρα πολύ στενά κλουβιά, τα οποία οι αρχές, χαριτολογώντας αν θέλεις, δεν αναρωτιόντουσαν αν αυτά πήγαν εκεί για συντροφιά, σαν ζώα συντροφιά. Παγορεύεται. Ή αν πήγανε τι λες κύριε Τζίφα, απαγορεύεται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Γι' αυτό λέω χαριτολογώντας. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται ρητά. Πάμε παρακαλώ πολύ. Κι όμως είχαν όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, γιατί έρχονται από την Τσεχία και είχαν κατεύθυνση τη Μύκονο. Λοιπόν, είχαν όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ναι, και θεωρήθηκε νόμιμη, νόμιμο, βεβαίως, το να πάνε στην Μύκονο. Να κάνουν τι. Τώρα, το τι θα κάνουν στη Μύκονο, πραγματικά τι μου λες τώρα, γνωρίζουν. Είπα ότι είναι νόμιμη διαδικασία αυτή. Ναι, Φίλιππ. Να πάνε τα άγρια ζώα. Ναι, ναι, που πραγματικά... Στο κλουβί, ένα επί ένα. Είναι αποτρόπαιο. Μισό, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα πόσο μικρό είναι. Δεν είναι ζώα συντροφιάς, έτσι, για μιλάμε να τώρα για άγρια ζώα, για λιοντάρια, δυο λιοντάρια και τίγρης. Τα οποία τα ναρκώνουν, όπως καταλαβαίνετε, για να βρίσκονται συνεχώς σε αυτή τη λιθαργική κατάσταση. Βασανίζονται ακραία αυτά τα ζώα προκειμένου να μην είναι επιθετικά και πάρα πολλά. Τώρα... Θα δείξει το τι πραγματικά συμβαίνει. Εδώ πρέπει οι φιλοσοφικές οργανώσεις να απευθυνθούν στα ευρωπαϊκά όργανα, ούτε καν στα ελληνικά. Έτσι ακριβώς. Εγώ 100% συμφωνώ. Σε λίγες μέρες έχω ενημέρωση, σε λίγες μέρες που θα έχει και την νομική υπόσταση
το παρατηρητήριο περιβαλλοντικού εγκλήματος θα καταθέσει υπόνοιμα στην εισαγγελία για να διερευνηθεί ποιοι έδωσαν την άδεια για τα συγκεκριμένα άγρια ζώα που απαγορεύεται. Είναι εγκληματικό αυτό. Αν είναι δυνατό. Πάμε τώρα πάνω Τζίφα σε σένα, γιατί έχουμε πυροβολισμού, λέει, στα λιώσια. Ναι, ναι, έχουμε... Χωρισμός του ζευγαριού και η μάχη μεταξύ οικογενειών. Χτες λοιπόν ανακοινώσαμε εκτάκτως, γιατί συνέβη το κατά τις μεσημεριανές λοιπόν ώρες, πυροβολισμούς σε οικεία στα λιώσια. Αποδείχθηκε λοιπόν μετά από μεγάλη επιχείρηση που έκανε η Ελλάς, ότι πρόκειτο για συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών και μάλιστα των οικογενειών ενός ζευγαριού Ρωμά. Αρχικά λοιπόν, χωρίς να έχει υποπέσει στην αντίληψη των αρχών, κοιτάξτε, η οικογένεια της νύφης από την περιοχή του Ασπροπύργου πήγε και χτύπησε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρώτη την οικογένεια του συζύγου της 19χρονης Ρωμά. Έτσι λοιπόν εχθές είδαμε την πράξη αντεκδίκησης. Πήγανε δηλαδή στα λιώσια, στο σπίτι της 19χρονης νύφης, η οικογένεια του γαμπρού και πυροβολήσανε κατά της οικίας του χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ή να έχουμε κανείς ή να έχουμε κάτι χειρότερο. Τώρα βρισκόμαστε στο σάδιο όπου παίρνουν μαρτυρικές καταθέσεις οι αστυνομικοί. Αναμένεται ενδεχομένως να δούμε και τη μετατροπή προσαγωγών σε συλλήψεις. Λέγεται ότι οι δύο από τους τρεις που έχουν προσαχθεί θα συλληφθούν, ενώ ακόμα ερευνάται πού βρίσκονται τα όπλα. Πού βρίσκονται τα όπλα που έγιναν τα δύο χτυπήματα. Μάλιστα. Στα Λιώσια και στον Ασπρόπυργο νωρίτερα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα όσα συνέβησαν πάνω κόσμο για μαρτυρίες. Είμαστε στο σπίτι. Ήρθανε 10 άτομα με δύο αμάχια, ρίξαν εδώ, μετά πήγαν από εδώ, πήγαν στο μαγαζί μας και πήραν κινήτρο τον αδελφό μου, ρίξαν πάνω στον αδελφό μου και μετά φύγανε. Πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε τώρα έναν 90χρονο ηλικιωμένο άντρα να κάνει μήνυση στην 89χρονη σύζυγό του, γιατί λέει με δέρνει σπίτι εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ναι. Και να πούμε ότι έχει συλληφθεί 89χρονη στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Έχει παραπευθεί για σωματική βλάβη. Με δέρνει στο σπίτι εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Με δέρνει στο σπίτι εδώ και 10 χρόνια. Ασύλληπτο και αυτό. Μάλιστα, πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αρκετό και το χρονικό διάστημα το οποίο οι γείτονες έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Οι οποίοι υποστήριξαν ότι όσα λέει ο σύζυγος είναι πραγματικότητα, ότι τουλάχιστον οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η 89χρονη γυναίκα του το χτυπάει πάρα πολύ άσχημα, δεν του δίνει φαγητό όπως λέει ο ίδιος και κάποια στιγμή ο άνθρωπος απίφθησε με αποτέλεσμα να πάει στην αστυνομία και να καταγγείλει το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια η γυναίκα του συμπεριφέρεται άσχημα, ότι τον χτυπάει και μάλιστα τώρα τελευταία έχει σταματήσει να του δίνει και φαγητό. Υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες υποστηρίζουν τα λεγόμενα το 90χρονο. Ναι, ναι, η όλη γειτονιά λέει ότι ιδίως στα τελευταία χρόνια ακούει την 89χρονη να βαράει τον 90χρονο. Φλιβερά πράγματα. Ναι. Είναι φλιβερά. Και μάλιστα σε ένα επεισόδιο μπροστά υπήρξε και ένας γείτονας, ο οποίος ζήτησε από την 89χρονη να σταματήσει να χτυπάει τον 90χρονο, αλλά εκείνη δεν, ούτε καν το απάντησε και συνέχισε να το χτυπάει. Ήταν φλιβερά. Είναι φλιβερή εικόνα. Ένας και μία 89χρονη είναι πραγματικά. Να το χτυπάει, λέει, με μανία. Με μανία. Θλίψη. Μόνο θλίψη. Προς τη δύση της ζωής του. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Τράγκα και στις νέες αποκαλύψεις σοκ που φέρνουμε εδώ στη δημοσιότητα, πάμε γρήγορα να δώσουμε Golden Reaction Collagen, το νούμερο ένα κολαγόν όλων, είναι εδώ για εσάς στο 211.600. Δύο μπουκάλια με 39 ευρώ, φουλ σε κουρκουμίνη, φουλ σε βιταμίνη, είναι εδώ για εσάς για να βοηθήσει τον οργανισμό σας. Και δώρα υγείας. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για να κάνετε σωστά αλλά και γρήγορα την αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός σας. Μουσική.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με μια εκπληκτική προσφορά από την TV Forum, που βέβαια δεν είναι άλλη από τον Golden Reaction Collagen. Είναι εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής, μια καταπληκτική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας στην ενέργεια, στα μαλλιά, στα νύχια, στη λάμψη, στο δέρμα μας, να φαινόμαστε νεότεροι, γιατί είναι και το κολαγόνο και το υαλουρονικό, μην ξεχνιόμαστε. Και βέβαια η κουρκουμίνη που βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό μας. 2-11-1600, γιατί εκεί πραγματικά θα βρείτε στην TV Forum εκπληκτικές προσφορές, όπως είναι και αυτή του Golden Reaction Collagen. Θα πάρετε 2 μπουκάλια και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Και βέβαια, μην ξεχνάτε πόσα χρόνια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δοκιμάσει, που έχουν δει διαφορά, που τους έχει βοηθήσει στην ενέργεια, που τους έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε πιο όμορφοι, στο να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και ουσιαστικά στις αρθρώσεις μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι το Golden Reaction Collagen βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μπορούν να το πάρουν όλοι, δεν περιέχει ζάχαρη, αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερως και τις μεγαλύτερες ηλικίες που συνήθως έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600 και πραγματικά να υποφεληθείτε από την προσφορά αυτή. Όμως μην τα λέω μόνο εγώ, πάμε να ακούσουμε και τις αυθεντικές μαρτυρίες που πίνουν Golden Reaction Collagen, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Είμαι 85 χρονών. Είμαι ο Φίλιππος, κάθε μέρα μπάνιο στο Φλίσβο και το παίρνω αυτό το μπουκαλάκι και είμαι υγιής μια χαρά. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνομαι πρωί σε 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και αποκτήστε το Golden Reaction Collagen τώρα στο 211-1600. Πάμε κυρίες και κύριοι, έχουμε μία είδηση με τον Άρη Πορτοσάλτεο που δέχτηκε επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του. Ο ίδιος λέει ότι ήθελαν να τον δολοφονήσουν. Ναι. Για πάμε γρήγορα να μας δώσεις. Έτσι ακριβώς λέει ο ίδιος. Δεν είναι η πρώτη φορά μάλιστα που γίνεται τέτοια επίθεση στην πολυκατοικία που μένει ο δημοσιογράφος Άρης Πρωτοσάλτε. Ο δημοσιογράφος λοιπόν υποστηρίζει ότι εδώ και 10 χρόνια τον έχουν στοχοποιήσει και ότι πλέον φοβάται ότι ήθελαν να τον δολοφονήσουν, καθώς άρπαξε και φωτιά η πολυκατοικία. Μένουν και άλλες οικογένειες εκεί. Και το καταλάβανε οι υπόλοιποι και τους ειδοποίησαν έτσι ώστε να βγουν έξω και να καταφέρουν να σβήσουν φυσικά τη φωτιά. Αλλιώς διότι μπορεί να ήταν και αυτός και η γυναίκα του νεκρή. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. Το δυστύχημα είναι ότι έχουμε τρομοκρατία. Εμένα αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε δυστυχώς τρομοκρατία στην Ελλάδα και δεν πρέπει να έχουμε τρομοκρατία στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπω ότι σε επίπεδο τρομοκράτησης, γιατί όλα είναι τρομοκρατία, έτσι και τα χαρτάκια και τα συνθήματα. Η τελευταία φορά η διεπίθεση που είχα δεχτεί ήταν από τον Ρουβίκονα, τον Οκτώβριο του 2019. Τώρα λοιπόν πράγματι έχουμε αναβάθμιση στον κίνδυνο. Mm-hmm. Εδώ μας βάλανε φωτιά. Κλιμάκωση πάντως. Ναι. Πάμε στο χειρότερο. Εδώ έβαλαν φωτιά. Δηλαδή ο σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν φωτιά. Αστυνομία, Άρη, υπήρχε από το πρώτο χτύπημα που είχε γίνει στην πολυκατοικία σου? Για κάποιους μήνες ήρθε, μετά δεν έβγαιναν οι βάρδιες και σταμάτησε. Α, είχες για ένα διάστημα, δηλαδή ήταν εκεί αστυνομία. Υπήρχε για ένα διάστημα. Δεν έβγαιναν οι βάρδιες. Άρα δεν υπήρχε αστυνομία εκεί. Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ και ένα χρόνο είμαστε. Κάμερες. Είδαμε αυτό το πράγμα, ήρθαμε στην αστυνομία. Εσύ, Άρη, να σε ρωτήσω κάτι. Γεγονός. Ναι. Φοβάσαι σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν και ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Για τη δημοσιογραφία δεν είμαστε ατρόμητοι. Δεν φοβάσαι. Εγώ έχω μονίμως μια αίσθηση ότι από πίσω μου πάντα υπάρχει κάτι πίσω μου. Αυτό είναι, δεν υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα. Δηλαδή ζω με αυτό το πράγμα εδώ και 10 χρόνια στο πλαίσιο του ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου. Εγώ τώρα κάνω τη δουλειά μου. Δεν κάνω τίποτα περισσότερο. Δεν αλλοιώνω. Δηλαδή, πώς να το πω, εμείς εδώ, να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Δεν αλλοιώνουμε τα γεγονότα, λέμε τη γνώμη μας πάνω στο γεγονός. Mm-hmm. Λέμε τη γνώμη μας. Αυτό ο σταθμός. Μπορεί να συμφωνεί, μπορεί και να διαφωνεί. Βεβαίως, δεν αγοράζεται αυτή η γνώμη, δεν είναι να αγοραστεί. Αυτός ο σταθμός, mm-hmm. όπως και τα άλλα μέσα ενημέρωση, αλλά κυρίως αυτός ο σταθμός, λέει τη γνώμη του. Mm-hmm. Λέει πάντα τη γνώμη του. Όπως εισήγαγε την αντίληψη την αγγλοσαξονική που λέει ότι εμείς στις εκλογές, αυτές τις εκλογές, υποστηρίζουμε αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Κάναμε καιρό να τα μάθουμε όλα αυτά. Τώρα ήρθε όμως η στιγμή να εξαλείψουμε την τρομοκρατία. Αυτό εμείς σου έχουμε αφαιρεί, τρομοκρατία ρε παιδί μου, βαθμό πάνω... ελευθερίας.
Διότι όταν φοβάσαι. Το κλίμα τρόμου να είσαι απόλυτα είναι κλίμα τρόμου. Εμένα δεν μου αφαιρεί, αλλά δεν ξέρω και τι μου ξημερώνει όμως από την άλλη πλευρά. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η τρομοκρατία και στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς ακόμη τρομοκρατία και δεν μας αξίζει να έχουμε τρομοκρατία. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή κοινωνία, είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία. Λέμε τη γνώμη μας όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Βρίζουμε, θες να βρίσουμε τον Πρωθυπουργό. Τον βρίζουμε τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν μας αξίζει να έχουμε τρομοκρατία. Δεν υπάρχει Θεός πάνω από το Θεό. Δεν αναλαμβάνει κανείς να απονείμει οτιδήποτε έχει, ό,τι βλαμενίας έχει μες στο μυαλό του, να έρθει να βάζει βόμβες, να πετάει χαρτάκια, να μουτζουρώνει τείχους. Δεν μπορεί να το κάνει. Έχουμε κράτος δικαίου. Όποιος έχει πρόβλημα, εάν θίγεται, πώς να το πω, εάν κάνω ένα σχόλιο το οποίο θα θίξει τον έναν άλλον συμπολίτη, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάει στη δικαιοσύνη και να πει ότι αυτός με προσέβαλε. Εγώ, δηλαδή ο Πορτοσάλτη με προσέβαλε. Πάνω από 10 χρόνια είμαι στοχοποιημένος επειδή λέω τη γνώμη μου. Με μία, επαναλαμβάνω, τρομοκρατία η οποία υφίσταται ακόμη. Και πάντως αυτό δεν μπορεί να. Το γιατί, 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 γιατί κάποιος έχει μέσα. Γιατί λες τη γνώμη σου. Αυτό δεν υπάρχει. Κάποιος θέλει να πάρει, γιατί κάποιος θέλει να πάει να δολοφονήσει. Για μένα είναι λάθος να πούμε και το γιατί. Δεν υπάρχει γιατί εδώ. Ναι, το κατάλαβα. Δηλαδή ούτε εξήγηση χρειάζεται τίποτα. Ναι, ναι, γιατί κάποιος θέλει να πάει να δολοφονήσει. Κάποιος θέλει να πάει να βάλει να κάψει ανθρώπους. Λέμε το. Μάλιστα. Όλοι εννοείται ότι καταγγέλουμε και κατακρίνουμε όλες αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Είτε συμφωνούμε, είτε συμφωνούμε αυτά που λέει κάποιος, είτε διαφωνούμε, η λύση δεν είναι αυτή. Έτσι. Δεν είναι λύση η τρομοκρατία. Έχω τις απόψεις του τις περισσότερες φορές του Πορτοσάλτη, αλλά δεν παίρνω ένα γκαζάκι να πάω να του ρίξω. Και οποιοδήποτε μπορεί να διαφωνεί με τις δικές έτσι, μου απόψεις. Έτσι, όπως το είπες, χαρά, εγώ άλλο το ρίξω. Εγώ με τον πάνω ένα στον άλλον γκαζάκια που διαφωνούμε τόσες φορές. Πάγια, εντάξει, είπαμε να ψήσουμε κάνα καφέ με τα γκαζάκια, όχι να φτάσουμε σε εγκληματικές ενέργειες. Σε λίγο, κύριε και κύριοι, θα μάθουμε ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποκαλύπτει ότι σε ηλικία 10 με 13. 10 έως 13 ετών δεχόταν τι? Σεξουαλική κακοποίηση. Σε λίγο. Βγαίνει μπροστά στην κάμερα και τα λέει ο ίδιος. Ποιος είναι, θα το ακούσετε σε λίγο. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Γιώργου Τράγκα. Πρώτα όμως πάμε στον Ερντογάν, γιατί έχουμε το βίντεο του Ερντογάν, ο οποίος προκαλεί ξεκάθαρα για μία ακόμα φορά τη χώρα μας. Πάνω Τζίφα. Ναι, ο Ερντογάν έχει επιδοθεί σε μία μόνιμη διαδικασία με λαϊκούς χαρακτηρισμούς κατά της Ελλάδας. Νομίζω το βίντεο περικλεί και ακριβώς τα λέει όλα. Και τα λέει όλα. Πάμε να ακούσουμε. Bu meseledeki duruşu şüpheye yer bırakmayacak şekilde nettir. Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız ne de haramilere hakkımızı yediririz. Bizim olanın zorbalıkla, tehditle, ayak uyunlarıyla bizden kopartılmasına asla izin vermeyiz. Σκεπτόνιο τον Ερντογάν. Ξαναλέμε, κόκκινος αγερμός. Έχουμε, Αλεξανδρούπολη. Έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο με τις μόβ αυτές τσουχτε μέδουσες. Και την άλλη έχουμε τη μέδουσα τον Ερντογάν. Δυο μέδουσες έχει. Έτσι. Το καλοκαίρι μας. Τη μοβ μέδουσα και να η μέδουσα, εδώ η άλλη εδώ. Ερντογάν. Αυτή την κόκκινη μέδουσα. Υπάρχει θαλάσσια χελώνα που την καταβροχθίζει για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Ποιος θα τον καταβροχθίσει, ε? Ναι. Ο Θεός. Έρχεται η ώρα του γι' αυτό. Τα μαύρα ψάρια και το αλληλό. Έρχεται η ώρα του. Έρχεται η ώρα του. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Γιώργου Τράγκα. Πραγματικά, η υπόθεση του Γιώργου Τράγκα έχει καταλήξει να είναι ένα puzzle για δύσκολους λίτες. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι γίνεται με τις θηρίδες. Θα πω για μία ακόμα φορά το εξής. Οι αρχές δεν ψάχνουν μόνο τα λεφτά. Φτάχανε να βρει τα λεφτά εδώ και χρόνια. Και στα Panama Papers ήτανε, και στη λίστα Λαγκάρντ ήτανε, παντού ήτανε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανησυχία και υπάρχει τεράστιος φόβος, κυρίες Μινιράλη,
για τις θηρίδες του Τράγκα που έχουν μέσα βίντεο και έγγραφα φωτιά που καίνε πολιτικούς και επιχειρηματίες. Αυτή εδώ είναι η ουσία, κυρίες και κύριοι. Όλος αυτός ο χαμός γίνεται για αυτό το υλικό. Βίντεο που καίει. Έγγραφα φωτιά που καίνε πολιτικούς και επιχειρηματίες. Τους εκβίαζε αυτούς. Αυτό δεν ξέρουμε εμείς να το πούμε. Υπάρχουν καταγγελίες από κάποιους που λένε. Έχουν μαζευτεί. Ναι, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Άστο. Εδώ όμως υπάρχουν, ξαναλέμε, στοιχεία φωτιά που είχε ο Τράγκας. Γιατί όσο αν εκβίαζε, όπως λένε, οι εκβιαζόμενοι επιχειρηματίες που θα ακούσουμε σε λίγο από τον πάνω τον Τζίφα, αυτό το υλικό του εκβιασμού που βρίσκεται. Πού είναι. Πού είναι. Νομίζω ότι... Δεν έπαιρνα τηλέφωνο και άκουγε μια πληροφορία και εκβίαζε. Η λέξη θηρίδες που είπες, τα λένε οι θηρίδες, όλα. Οι θηρίδες λοιπόν ψάχνουν να βρουν ο χρυσός που βρέθηκε. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Μπροστά στα βίντεο και στα έγγραφα φωτιά που μπορούν να τεινάξουν στον αέρα κόσμο και κοσμάκι. Και αναφερόμαστε στις αποκαλύψεις. Δεν θέλουν πολύ ισχυροί να πέσει αυτό το υλικό σε λάθος χέρια. Θυμάμαι κάποιες ιστορίες που ακούγαμε στο παρελθόν που έλεγαν ότι ο Τράγκας έχει βίντεο συγκεκριμένο πολιτικό, καβάλα μάλλον πολιτικό, που θα γινόταν, λέει, τότε πολιτικό σεισμός. Ακουγόντουσαν αυτά. Και άλλα τόσα ακουγόντουσαν. Άρα οι φήμες που κυκλοφορούσαν και με τη διαδρομή αυτών των χρημάτων που ξαφνικά βλέπουμε, κάτι λένε. Κάτι γίνεται. Αυτά εδώ ψάχνουν οι αρχές. Κανένα κανάλι δεν τολμάει να το πει. Καμιά εκπομπή δεν τολμά να το πει. Τι να πω. Ότι το θέμα εδώ δεν είναι το οικονομικό έγκλημα του Τράγκα. Όλα τα χρόνια υπήρχε, γιατί δεν το ψάχναν να τον βρούνε. Εν ζωή. Και τώρα το θυμηθήκανε που πέθανε. Οι θηρίδες αυτές που δεν είναι ο χρυσός, είναι ότι βρίσκεται κάτω από το χρυσό. Θυμηθείτε το αυτό. DVD. Με κομιστές τα DVD. Φωτογραφίες. Γιατί μου λέει ένα πουλάκι για έναν οδηγό πολιτικού, θα πω, στο Δήμο Αθηναίων, στην υψηλή θέση, πριν χρόνια, έστειλαν, πέρε τηλέφωνο, λένε, ο αείμνηστος, συγκεκριμένο πρόσωπο από το Δήμο Αθηναίων, και λέει, εδώ να του δώσω κάτι. Παίρνει ο οδηγός, λένε, το φάκελο. Λέει, τον ανοίξω. Τον ανοίγει και βλέπει φωτογραφίες με όργια. Του προϊσταμένου. Του ανθρώπου του... στο Δήμο Αθηναίων. Μάλιστα. Και αφεντικό, που είναι προϊσταμένου του οδηγού. Θα πάει εκεί, σαν ιδιαίτερη ο άνθρωπος. Τα δίνει. Μετά από λίγο καιρό, υπάρχει ένα τιμολόγιο, λέει, από εταιρεία του συγχωρεμένου κάποιες χιλιάδες ευρώ. Αρκετές χιλιάδες ευρώ. Τρελό ποσό. Ας τα ελέγξουν οι αρχές. Έχουν να ελέγξουν πάρα πολλά πράγματα οι αρχές. Και εδώ το θέμα είναι... 18 χρόνια... Και εδώ το θέμα είναι... Εκβίαζε ο Τράγκας ή απροσέστηκε τελικό και πλέον από μόνο τους. Είναι μόνο και ο Γιώργος ο Τράγκας. Όλοι δεν ξέρουν συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν οικονομήσει τα ντερά τους. Που το παίζουν οι δημοσιογράφοι της Ηθικής. Και είναι νούμερο ένα της ανηθικότητας. Που τα παίρνουν δεξιά και αριστερά. Που εκβιάζουν κόσμο και κοσμάκι. Είναι η ζωή αυτή για τους οποίους λέμε. Πήγε κι άλλος συγχωρεμένος επίσης, δηλαδή που ήταν πολλά και διάφορα
Συγχωρεμένος. Συγχωρεμένος κι αυτός. Εκ της Κρήτης. Συγχωρεμένος, έτσι. Εκ της Κρήτης. Έτσι, έτσι. Μένω εδώ. Ορμόμενος. Πήγε κι άλλος. Δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε. Όλοι αυτοί δεν συντηρούν αυτό το σύστημα. Πώς βρεθήκανε με αμύτες περιουσίες, με βίλες. Μιλά μόνο για τον Τράγκα. Και άλλους τράγκηδες. Έτσι δεν είναι, κυρία Χαραλεμονή. Έτσι. Έτσι είναι. Πώς είναι. Εμείς δεν έχουμε να βάλουμε ούτε τεντόπανο δεν έχουμε δικό μας. Και χειρότερα. Ούτε στη διοκτησία μας τεντόπανο δεν έχουμε. Είναι. Και δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί δεν έχεις στοιχεία. Τώρα που θα ανοίξουν φάκελοι χαρά μου. Α, εδώ λοιπόν ξαναλέμε. Δεν τους νοιάζει τα λεφτά και ο χρυσός του Τράγκα. Το ξέραμε τα χρόνια. Αυτό που τους νοιάζει είναι το υλικό. Τα έχει η γυναίκα η χειρά. Τα έχει κάποιος άλλος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο συγχωρεμένος τα έχει κρυμμένα σε θηρίδες. Και μάλιστα οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι ήταν άγνωστο ακόμα και στα παιδιά του. Το εννοείται. Περιεχόμενο αυτό. Εννοείται. Έτσι. Μέχρι εκεί που ξέρω τουλάχιστον. Και στον ένα και στον άλλο. Εγώ από κάτι άλλο. Ο Γιώργος ο Τράγκας δεν έκανε συγκεκριμένα ταξίδια με συγκεκριμένο μεγάλο δικηγόρο. Και πήγαινε στις χώρες στις οποίες λέγεται ότι εκεί ήταν τα χρήματα. Το ξέρουμε. Μόνος του δεν πήγαινε. Μα το ξέρουμε. Μα το ξέρουμε. Μα το ξέρουμε. Που φέσονε τους εργαζόμενους και τους έβριζε και δεν πλήρωνε. Θα τα δούμε σε λίγο και αυτά. Πάμε πρώτα να δώσουμε, πάμε να δώσουμε γρήγορα στους φίλους τηλεθεατές. Γρήγορα πάμε να δώσουμε το εργαλείο πιασίματος. Πάμε να δώσουμε τελευταία κομμάτια για το εργαλείο πιασίματος. Προλάβετε το και σήμερα. Γρήγορα, γρήγορα. Κάντε το δικό σας με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Ολοκληρώνεται συγκεκριμένη προσφορά. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. 2-18-2-18-94-00 μόνο με 25 ευρώ. Πέφτει κάτι κάτω, μπορείτε πλέον να το πιάσετε χωρίς να το κοπείτε, χωρίς να τραυματιστείτε, χωρίς να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα από τα ίδια προβλήματα που έχετε με τη μέση σας, τα πλευρά σας, τα μυοσχελητικά σας. Πόνος. Ο πόνος είναι πολλές φορές αφόρητος και δεν μας αφήνουν να δρούμε όπως θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Μας βάζει στόπο ο πόνος. Τώρα λοιπόν, με το εργαλείο πιασίματος δεν θα έχουμε ανάγκη κανέναν. Ακόμα και πόνο να έχουμε, θα μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές της καθημερινότητάς μας. Να πιάσουμε αντικείμενα που έχουμε βάλει στο ύψος, κάπου ψηλά. Αντικείμενα που έχουν πέσει κάτω. Ακόμα και μια λάμπα μπορούμε να τη βιδώσουμε χωρίς να έχουμε ανάγκη κανέναν. Να πιάσουμε αντικείμενα τα πιο δύσκολα σημεία του σπιτιού μας χωρίς να έχουμε ανάγκη κανέναν. Μόνοι μας θα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί έχουμε το εργαλείο πιασίματος και συλλογής απορριμμάτων μόνο με 25 ευρώ, με δωρεάν τα έξω αποστολής. Τελευταία κομμάτια στο 2-18-2-18-94-00. Μόνο με 25 ευρώ προλάβετε σήμερα αυτή την εκπληκτική προσφορά για όλους εσάς. Εργαλείο πιασίματος και συλλογής απορριμμάτων στο 2-18-2-18-94-00. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι καταγγέλουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί σε έναν αριθμό τον πόσο. Πόσοι είναι οι επιχειρηματίες? Οι επιχειρηματίες είναι πολλοί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αριθμό στον οποίο μπορούμε να δώσουμε επακριβώς και να πούμε ότι εκβίασε 4. Στη λίστα λοιπόν της καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος υπάρχουν εφοπλιστές, υπάρχουν επιχειρηματίες του ναυτιλιακού χώρου, του εμπορικού, όπως επίσης και του ασφαλιστικού κλάδου. Συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα περάσουν προφανέστατα ένας προς έναν για καταθέσεις, έτσι ώστε να δούνε αυτή η δεδαλώδης εταιρεία, πολυεταιρεία, όλο αυτό το σχήμα που είχε φτιάξει, πώς, πού και με ποιον τρόπο χτίστηκε. Είναι μόνο Τράγκας και να λέω. Όχι. Δεν είναι. Ξεκάθαρα ο Τράγκας πέθανε. Ξεκάθαρα. Ψάχνουν το φάντασμά του. Λοιπόν. Ψάχνουν το φάντασμά του αυτή τη στιγμή. Πέθανε. Αυτοί που θα δώσουν πληροφορίες. Ποιοι, ξαναλέγω, ποιοι δημοσιογράφοι είναι μέσα
στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες ως σύμβουλοι επικοινωνίας χωρίς να πατάνε το ποδάρι τους και τους κόβουν τιμολόγιο κάθε μήνα, χιλιάρικα, για να μην τους πιάνουν στο στόμα τους. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί, ξαναλέω? Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που έχουν βήμα και τα παίρνουν αβίαστα? Ισχύει που μου λέγανε για ένα παλιό δημοσιογράφο, ο οποίος πέρασε και από θέση σημαντική στην πολιτική ζωή της χώρας, ότι όταν μετά είχε πάρει από μια εταιρεία με λάστιχα, μεγάλη εταιρεία, έβγαινε στο ραδιόβολο τότε που μεσουρανούσε ο συγκεκριμένος, για αυτόν που λέω, που ασχολείται και με την πολιτική, και έλεγε, ο ξάδερφός μου πήρε τα λάστιχα τάδε, καινούρια, και πήγε να σκοτωθεί στον δρόμο επειδή έβρεξε. Πήγε να σκοτωθεί. Ωραίος έμεσος τρόπος. Και τότε λοιπόν, και εκείνος μαζί με άλλους, τα κάθε μήνα τιμολόγιο, με νόμιμα. Δεν ήταν κρυφά. Ω, μα γι' αυτό νόμιμα. Είναι. Υπάρχει η καταπολέμηση βρώμικου χρήματος. Νόμιμα τα έπαιρνε. Με το τιμολόγιο. Από διαφήμιση. Παροχή υπηρεσιών, όχι, ούτε διαφήμιση. Παροχή υπηρεσιών. Για να μην, όχι να τους διαφημίσουνε. Για να μην τους πιάσει το στόμα τους. Και το περνάγανε ως παροχή υπηρεσιών. Βέβαια, αυτό. Ως σύμβουλοι επικοινωνίας. Για να μην τους πιάσει το στόμα τους. Πολύ ωραίο τρόπο είχαν βρει για να οικονομάνε. Εγώ αυτό βλέπω. Μα είναι κάποιοι που έχουν βγάλει αμύθιτες περιουσίες. Πώς γίνεται ένας δημοσιογράφος, οποιοδήποτε πόστο κενά, και να έχει βίλες. Ξοχικά, κολέγια, στα κολέγια τα παιδιά τους, ταξίδια. Δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πόσα λεφτά. Πόσα λεφτά. Εδώ λοιπόν, ξαναλέμε, υπάρχει ένα πόρισμα για την περιουσία του, θα το ακούσουμε σε λίγο. Λέως. Πάμε πρώτα, μιας και που αναφέρθηκε η Χαρά Ηλεμονή σε συνεργάτες του, οι οποίοι τον κατήγγυλαν. Πάμε να δούμε τι κατήγγειλε και κουμπάρα του κιόλας, η κυρία Υψηλάντη. Για πάμε. Βέβαια. Η Επιτροπή Διεθνούς Διαφάνειας κατατάσσει τη χώρα μας δεύτερη στη διαφθορά. Δεν θέλω να παραξενευόμαστε λοιπόν για το τι έκανε ο Τράγκας. Λοιπόν, εγώ συνεργαζόμουν με τον Γιώργο, ήμασταν και συγγενείς εξ αρχιστείας βέβαια. Είναι ανιψιός μου, συσταγωγικά, γιατί είχε παντρευτεί την ανιψιά μου, την Τώρα. Α. Ναι, και ήμουν αρχισυντάκτρια στην εκπομπή του στο Χωρίς Αναισθητικό, στο Σταρ. Mm-hmm. Αφού τελείωσε η εκπομπή, φύγαμε να πάμε στο... Μας λέει, ελάτε στην Ομήρου να συζητήσουμε. Ναι. Του λέω, πες μας τι. Παιδιά, λέει, δεν θα σας πληρώσω τώρα, mm-hmm. γιατί τα λεφτά τα έχω βάλει στην τράπεζα. Ποια χρονολογία? 90. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Τα έχω στην τράπεζα, λέει, και δεν μπορούσα να τα δώσω. Λέω, τελείωσε η εκπομπή. Είναι καλοκαίρι. Θα πάμε διακοπές. Όχι, όχι, μου λέει. Και δεν βλέπεις, μου λέει, κανείς δεν διαμαρτύρεται, μόνο εσύ. Λέω, αν διαμαρτυρηθούν τα παιδάκια αυτά, δεν πρόκειται να ξαναβρω δουλειά. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ. Και αν δεν μου δώσεις τα λεφτά μου τώρα, μετρητά και όχι σε γραμμάτια, θα πάω στην επιθεώρηση εργασίας. Πετάγεται από το γραφείο, πετάει την καρέκλα, έρχεται κατά πάνω μου, με σπρώχνει, πάει να σηκώσει το χέρι του, μπαίνουν οι συνάδελφοι στη μέση. Θα στα δώσω, μωρή, αλλά το πόδι σου δεν θα το ξαναπατήσεις εδώ. Mm. Και σηκώθηκα και έφυγα. Στον Φλάς, όταν εργαζόταν στον Φλάς, ναι. είχε μια ομάδα, την οποία δεν πλήρωνε και μου κάνουν παράπονα εμένα τα παιδιά. Αφροδίτη δεν μας δίνει. Ο Κόκαλης πλήρωνε κανονικότατα, mm-hmm. όλους και παραπάνω, εκείνος το άβαζε στην τράπεζα. Ζητούσε και λεφτά, θα σου το πω αυτό, τώρα δεν μπορώ να μην το πω. Ένας γιατρός, ο οποίος έχει πεθάνει βέβαια τώρα, ήθελε να βγει στην εκπομπή του. Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, Αφροδίτη, θέλω να βγω, πέσω στον Τράγκα. Να το πω, το λέω, μου λέει, κοίτα, θα μου δώσει 10 εκατομμύρια. Πες του, θα βγει με 5 λεπτά. Δραχμές. 10 εκατομμύρια δραχμές, ναι. Λέω να του πω εγώ να δώσει 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν τον έβγαλε ποτέ. Που λέει η κυρία Υψηλάντη, αυτό συμβαίνει σε όλα τα κανάλια. Ναι, ότι ναι. για να βγει κάποιος γιατρός,
σε όλα τα μεγάλα κανάλια που βλέπετε. Πληρώνουνε. Τότε την Αμερική ανακάλυψε, κύριε Ψηλάτη, για αυτό που λέει. Συγγνώμη κιόλα. Είναι το λεγόμενο. Και για τον Ευαγγελάτο, να θες να βγεις. Ναι. Γιατρός, υπάρχει το τμήμα κανονικό, βέβαια πήρε ο Ευαγγελάτο στο κανάλι. Advertorial, το είναι, λένε. Είναι και... η γκρίζα διαφήμιση που την πληρώνουν. Έτσι ακριβώς. Τιμολογούνται κανονικά. Και η Στεφανίδου, πολλές φορές που έχει φιλοξενήσει κάποια θέματα, είναι πληρωμένα. Όταν βλέπει τα πρωινάδικα, τους πλαστικούς χειρουργούς. Και όλοι αυτοί πληρώνουν, δεν τσάμπα. Εκεί δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Τράγκα για να κρατήσουμε και μια ισορροπία ότι ζήτησε χρήματα για να παρουσιάσει κάποιο γιατρό. Όλοι οι γιατροί αυτοί πληρώνουν σε κανάλια. Βλέπετε. Αδυνατίσματο, πλαστικές. Όλοι αυτοί πληρώνουν. Σε όλα τα κανάλια. Και σήμερα. Το θέμα εδώ πέρα είναι η καταγγελία που έκανε ότι δεν την πλήρωσε και πήγαινε να χτυπήσει. Αυτό. Αλλά δεν είναι η μόνη. Έχω κι εγώ εμπειρία, όχι βέβαια. Εγώ ήμουν πολύ πιτσιρίκα, το έχω πει στον πάνω. Ήμουν πιτσιρίκα και πήγα για φιλιά. Και υποτίθεται ότι περίμενα, είχαμε μιλήσει με κάποιον από τους δικούς του συνεργάτες και περίμενα να με γνωρίσει στον Τράγκα. Ναι. Όπως λοιπόν περίμενα στο γραφείο έξω, άκουσα μέσα να ουρλιάζει, να βρίζει με το χειρότερο τρόπο, δεν ξέρω ποιον, δεν έμεινα καν. Να περιμένω να βγει για να το γνωρίσω. Με έπιασε μία ταχυπαλμία. Ήμουν πιτσιρίκα. Δεν είχα συνηθίσει εγώ σε τέτοια πράγματα. Και σηκώθηκα και έφυγα. Εγώ να σας πω. Φοβήθηκα και σηκώθηκα και έφυγα. Εγώ θα σας πω. Ο κάθε ένας λέει εδώ την εμπειρία του. Εγώ ας πω την εμπειρία με τον κύριο Τράγκα, που είναι εντελώς διαφορετική. Δούλευα λοιπόν σε συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και ο αρχισυντάκτης του θα έφευγε του ραδιοφώνου, θα έφευγε να πάει στρατό. Είχε πάρει πολλές αναβολές και θα πήγαινε στρατό. Το ακούω εγώ και λέω σε κάποιον: θα ήθελα να πάρω τη θέση του αρχισυντάκτη που φεύγει. Δεν τον ήξερα εγώ τον Τράγκα. Είμαστε στον ίδιο σταθμό. Που ήταν ιδιοκτησία του, είχε αγοράσει μάλλον το σταθμό στον οποίο εγώ δούλευα από πριν. Πάτου το λέει ένα συγχωρείτη, λέει αυτό ο πιτσιρικάς εκεί, είπε ότι θέλει να γίνει αρχισυντάκτη του. Με φωνάζουν μετά από μια μέρα, μου λέει: εδώ σε θέλει ο κύριο Τράγκα. Λέω: εμένα. Μου λέει: πιτσιρίκο, έμαθα ότι θε να γίνει αρχισυντάκτη μου. Λέγω ναι. Έχεις τα κότσια μου, λέει. Του λέω ναι. Και έγινε αρχισυντάκτης του έτσι. Μάλιστα. Όπου κάποια στιγμή παραιτήθηκα για τον λόγο ότι ήταν εξαντλητικό. Δούλευα 22 ώρες το 24ωρο. Όπου τι έπαθα ξαφνικά, έχασα το φως μου, έπεσα ξερός σαν έναν καναπέ μέσα στο σταθμό, κοιμόμουνα ένα 48ωρο. Θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη Μαλβίνα Κάραλη να κάνει εκπομπή και εγώ να κοιμάμαι σε ένα καναπέ. Και δεν με ξυπνάει κανένα γιατί με λυπόντουσα. Έτσι, έτσι, έτσι δουλεύαμε όλοι όσοι έχουμε δουλέψει. Και τότε λέω: συγγνώμη, δεν μπορώ άλλο. Φεύγω από εκεί. Πληρώθηκα. Μετά από λίγο καιρό και πληρώθηκα, ναι. Μετά από κάνα μήνα με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε από το Τράγκα, είμαστε το λογιστήριο, δικαιούσε και μια αποζημίωση. Μου δώσα και την αποζημίωση. Ήσουν από τους τυχερούς. Λέω πράγματα τυχερούς, τα οποία όπως... μου έχουν συμβεί. Και καταθέτω εγώ αυτό το οποίο έζησα εγώ. Δεν μου φάγει εμένα λεφτά. Με πλήρωσε κανονικότατα. Και μου έδωσε και την ευκαιρία. Στα 18 ετών και μου έδωσε την ευκαιρία στα 18 ετών να είμαι αρχισυντάκτης του στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή σε ακροματικότητα τότε. Εναθήνες. Το Εναθήνες, έτσι ακριβώς. Αυτό να ήταν το πω αυτό. Καλό που έκανε, φίλε. Εγώ τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ακούμε και υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες που καταθέτουν. Έδινε εσύ, το βήμα. Εσύ δούλεψες, ήσουν ευχαριστημένος. Εγώ κοίταξα, είμαι ξεχωριστή περίπτωση γιατί δεν δούλεψα πολλά χρόνια μαζί του και λυπάμαι γιατί έχασα πάρα πολλά ένσημα από αυτή την συνεργασία. Δούλεψα από το 1996-97 πριν ακόμα φτιάξει την αυτοκρατορία που έλεγε ότι είχε. Με γνωρίζουν όλοι στην αγορά ως τραγκόπεδο, διότι ναι, από εκεί ξεκίνησα, από ραδιόφωνο το Εναθήνες που λες,
το 1996 με αποτέλεσμα να χάσω όλα μου τα ένσημα καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Θα μου πεις γιατί δεν τα ζήτησες. Ποιος σας είπε ότι δεν τα ζήτησα. Τα ζήτησα και φυσικά δεν τα πήρα. Κάτσε, συγγνώμη, άμα είσαι όλα τα χρόνια, μα όταν ήσουν όλα τα χρόνια, εγώ το βλέπεις. Ένα, δύο, τρία, τι κάθεσαι εσύ τότε. Εγώ δεν σου είπα και αυτό. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε που βγαίνει κάποιος και κατηγορεί και καταγγέλει. Μα τα επιλογή σου ήταν. Σου είχαν την παρανομία. Μία, δύο, πήγαινε και φύγε, μην κάθεσαι. Έτσι ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Μην κάθεσαι, όπως φύγε. Όπως το περιγράφεις. Δεν κάθεσαι με το ζόρι, δεν σου βάλα τον πιστόλι στο κεφάλι. Έδες, γι' αυτό εγώ είπα, είμαι μια ξεχωριστή κατηγορία. Εκεί την έχει ο εργαζόμενος. Και οι δύο. Αφού βλέπεις ότι σου κάνουν μια παράβαση και εσύ συνεχίζεις να είσαι εκεί ούτε ένα μήνα, ούτε δύο, αλλά χρόνια. Είναι επιλογή σου. Ναι, γνωρίζεις πολύ καλά ότι η πιάτσα μας έχει τους δικούς της νόμους και κανόνες. Και όπως είπε και η κυρία Υψηλάντη και καλή συνάδελφος, είδες τι της είπε, που το είχε πήγε σε πάρα πολύ άλλο κόσμο. Μην ξαναπατήσεις το ποδάρι σου από εδώ ή μη σηκώσω το τηλέφωνο και δεν ξαναβρεις δουλειά πουθενά. Πάντως να σας πω και ένα έτσι... Να τα λέμε όλα λοιπόν. Να πούμε τότε και ένα άλλο. Ο Γιώργος Τράγκας είχε αδυναμία στις ξανθιές γυναίκες. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μην έλεγε ξανθιά, τρελαινότανε. Θα πω ένα περιστατικό φοβερό. Πήγε λοιπόν τότε στο ραδιόφωνο μία ξανθιά, πολύ όμορφη, νεαρή τηλεφωνήτρια. Την οποία, όποτε την έλεγε, του έφτιαχνε διάθεση. Την γλυκοκοίταζε. Μια μέρα, ο υπεύθυνος εκεί προσωπικού της έχει αλλάξει βάρδια. Μπαίνει μέσα, δεν τη βλέπει και αρχίζει και ορμάει στον υπεύθυνο προσωπικού πάει να τον πετάξει στην τζαμαρία να τον σκοτώσει. Γιατί δεν ήταν αρχής. Πάλι καλά που έκαναν παρέμβαση τότε η φρουρά του. Προσωποφύλακες του. Η φρουρά του και σώθηκε ο άνθρωπος τελευταία στιγμή επειδή είχε αλλάξει βάρδια στην ξανθιά όμορφη τότε τηλεφωνήτρια. Η οποία βέβαια τότε από τηλεφωνήτρια έγινε υψηλό τέλεχος του ομίλου του. Έδεσε το γλυκό μετά. Ναι. Παίρνω αυτά για να πούμε και λίγο έτσι κάτι πικάντικο καιρός. Θυμάστε. Πάμε προς το παρόν όμως να δώσουμε Gold Reaction Collagen, γιατί για όλους εσάς είναι το νούμερο ένα απαραίτητο προϊόν για να βοηθήσει την υγεία σας. 2.11.600, μόνο με 39 ευρώ, τα δυο μπουκάλια και φυσικά 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, εντελώς δωρεάν για όλους εσάς. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο, κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό έχει μέσα πάρα μα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Και βέβαια για τα νύχια μας, τα οποία δεν θέλουμε να σπάνε, γιατί πολλές φορές κάνουμε δουλειές στο σπίτι, πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με διάφορα έτσι, καθαριστικά μέσα στο σπίτι, τα οποία πολλές φορές ταλαιπωρούν τα νυχάκια μας. Γι' αυτό το λόγο το Golden Reaction Collagen φροντίζει εκ των έσω την υγεία. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό. Θέλω να σας πω ότι το κάθε ένα μπουκάλι κολαγόνο είναι 500 ml. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι πίνοντας καθημερινά τα 20 ml που είναι το καπάκι της συσκευασίας, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ένα το μπουκάλι έναν ολόκληρο μήνα. Που σημαίνει ότι έχετε 2 ολόκληρους μήνες υγείας με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum,
όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση. Πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη. Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. Τα ωφέλη του κολαγόνου είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά. Τηλεφωνήστε τώρα κι εσείς για να αποκτήσετε την υπέροχη αυτή προσφορά του Golden Reaction Collagen. 2 θα πάρετε και βέβαια 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά για όλους εσάς. Βέβαια, χωρίς κανένα κόπο, με ένα απλό τηλεφώνημα με αστική χρέωση. 211-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Πάμε. Έχει γίνει να πούμε χαμός με το θέμα του Γιώργου Τράγκα. Έχουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία να δώσουμε. Ναι, για πες μας. Να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν μπει 3 άτομα. Είναι 3 τα άτομα που είναι καταρχήν στο κάδρο αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι η σύζυγός του η τελευταία, η Μαρία Ικαρά, της οποίας δεσμεύτηκε τελικά η περιουσία. Όπως επίσης και ένα άνδρα και μία γυναίκα. Μιλάμε τώρα για πρώην εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν μπροστινή εταιρεία του Γιώργου Τράγκα. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει. Mm-hmm. Γιατί πάμε να δούμε το οίκημα στο Μπαρνασό, το οποίο έχει λαϊλατηθεί. Για πες μας, σε παρακαλώ. Έχει λαϊλατηθεί. Είναι ένα από τα κίνητα που δεσμεύτηκε από την αρχή, Φίλιππε, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι ένα πέτρινο σαλέ στον Επτάλοφο στον Μπαρνασό, 220 τετραγωνικά, βρίσκεται σε μια τοποθεσία μαγική, με μια θέα που κόβει ανάσα. Ωστόσο, οι εικόνες εγκατάλειψης και καταστροφής είναι εμφανείς. Οι πόρτες έχουν σαπίσει, το εσωτερικό έχει χάσει την παλιά του έγκλη, έχει λαϊλατηθεί στην κυριολεξία. Η υψηλή κυριότητα ανήκει στη Μαρία Καρά και σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν μπορεί να μεταβιβαστεί με κανένα τρόπο. Είχε αποχωρήσει ο Γιώργος Τράγκας από αυτό το σπίτι, παίρνοντας όλα τα έπιπλα, διότι σύμφωνα με τους γείτονες, ο δημοσιογράφος χρωστούσε χρήματα στους ντόπιους οι οποίοι του το ανακαίνησαν. Ήταν ένα μικρό μπροστινό σημείο του σπιτιού και στη συνέχεια έφτιαξε ο Γιώργος Τράγκας, πρόσθεσε και το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο το ένωσε. Όλο αυτό λοιπόν, πέρα από την ανακαίνιση του πρώτου σημείου, του πρώτου σπιτιού που υπήρχε, μαζί με το δεύτερο που ενώθηκε, δεν πλήρωσε τίποτα ποτέ σε κανέναν. Δεν τα λένε και οι ίδιοι όμως. Ναι, πέσανε και πάνω πολλά συνεργεία. Αναγκάστηκε και έφυγε. Γιατί το κυνηγάγανε. Ναι. Και λένε πληροφορίες ότι υπάρχουν άλλα δύο σαλέ στην περιοχή, παρακείμενα, τα οποία τα έχει κάνει δώρο στους γιους του. Να πούμε. Μου έλεγε ένας κύριος. Ένας εργαζόμενος. Ένας εργαζόμενος στο νεκροταφείο, ξέρεις τι μου έλεγε. Τι. Ποια είναι δικά σου λεφτά. Ποια είναι δικά σου λεφτά. Ναι, αυτά που έφαγες. Έτσι, μπράβο. Πέθανε ο Τράγκας και που μείνανε κατεσχεμένα τα λεφτά από το κράτος. Δεν τα έφαγε, δεν πλήρωσε τουλάχιστον να παίρνει και την ευχή που έφυγε η ψυχούλα του. Έτσι. Την ευχή από του κόσμου. Ας τους πλήρανε. Ο μερογαμματιάρης του φταίγε. Ξέρεις, θα μπορούσαν να παραδειγματιστούν. Πάμε να ακούσουμε, τις μαρτυρίες. Η γυναίκα του, από ό,τι ξέρουμε, την βλέπαμε περισσότερο εδώ. Όχι τον ίδιο, ερχόταν δηλαδή πριν πάρα πολλά χρόνια. Μετά από το σπίτι αυτό το εγκατέλειψε, έπεσε. Πόρτες και αυτά έχουν σαπίσει, έχει αυτό και μπήκε ο κόσμος μέσα, τα πήρε. Λένε πολλοί ότι χρωστούσε και ένας φίλος εδώ που έφυγε πριν, ότι είχε κάνει κάποια έργα, του χρωστούσε. Με είχε φωνάξει πριν 2 χρόνια περίπου, κατέβηκα στην Αθήνα για να μου δώσει το σπίτι του που έχει παλιά εδώ, να το κάνουμε ανακαίνιση. Είχατε κάνει μια συμφωνία για τα έξοδά σας. Ζήτησα τα έξοδά μου, δηλαδή να πάω εκεί, είπε σε ένα υπάλληλό του εκεί, δώσει κάτι στον άνθρωπο, δεν έχω, λέει ο υπάλληλός του, θα σου τα βάλω στο λογαριασμό. Του έδωσε το λογαριασμό, ακόμα τα... Η δουλειά κόστησε 4.000 με 5, μας είχε δώσει ένα χιλιάρικο προκαταβολή, μετά από ένα μήνα από ό,τι είχαμε ξεκινήσει τις δουλειές. Και μετά μας πήγαινε συνέχεια. Θα σας τα δώσουμε, θα τα βρούμε, θα σας τα δώσουμε. Από ό,τι ξέρω, χρωστάει και σε άλλους.
Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Το δράξει. Θέμα δεν είναι τώρα αυτά. Το θέμα εδώ πέρα είναι όλο το υπόλοιπο το παρασκήνιο. Πάμε λοιπόν ξανά στις στηρίδες. Πάμε στις στηρίδες. Μονακό. Τι ψάχνουν να βρουν στις στηρίδες. Βίντεο και έγγραφα φωτιά που καίνε πολιτικούς και επιχειρηματίες. Βίντεο λέει υπάρχει. Φήμες εδώ και χρόνια ακούγονται. Πολιτικό άνδρα της χώρας, σπουδαίο. Καβάλα μάλλον. Πολιτικό. Σπουδαίος και αυτός. Έτσι λέει, με αυτό το υλικό βοηθήθηκε. Κανένας όμως δεν βγήκε να πει όλα τα χρόνια ότι εκβιάστηκε από τον Τράγκα. Κανένας. Τώρα βγαίνουν όλοι και το λένε. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει κάποια φωνή να πει εκβιάστηκα. Δημοσιεύματα είναι. Ναι. Γιατί αν θα βγει κάποιος για να πει εκβιάστηκα, θα πούμε με ποιον τρόπο εκβιάστηκες, κύριε. Είχε ερωμένη. Είσαι, κύριε, πολιτικός παντρεμένος και έχεις άνδρα εραστή. Είναι ηλαροτραγικό. Έχεις βίντεο, υπάρχει βίντεο με χρηματισμούς. Υπάρχουν βίντεο και υλικό που καίνε σπουδαία πρόσωπα της πολιτικής και επιχειρηματίες. Με ποιο τρόπο, γιατί δεν βγήκαν να το πούνε. Όλα αυτά τα χρόνια, για ποιο λόγο πληρώνανε όλοι αυτοί. Ξεχνάς τον άλλον που πήδηξε από το παράθυρο. Τώρα μην μπλέκετε, παρακαλώ, κύριε Τζίφα. Σας παρακαλώ, πρέπει να είστε προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέτε. Δεν έχει καμία σχέση, παρακαλώ. Να είμαστε επί του θέματος. Επί του θέματος. Μην ξεφεύγετε. Επιτέλους. Εδώ, τι υπάρχουν στις θηρίδες. Πού είναι αυτό το υλικό. Είναι μόνο αυτές οι δύο θηρίδες που έχουν βρεθεί. Είναι και άλλες. Μήπως είχε σε άλλες τα λεφτά και σε άλλες τα φωτιά στοιχεία. Τα στοιχεία φωτιά και τα ντοκουμέντα. Πού είναι όλο το υλικό. Ποιοι φοβούνται μην πέσουν σε λάθος χέρια. Ποιος τεινάζει το σύστημα στον αέρα. Τι έχει στα χέρια του. Τι έχει στα χέρια του. Τι έχει. Μένουμε εδώ, πάμε γρήγορα να δούμε τις σημερινές προσφορές από την FF Stroma του Γιάννη Σπίνου. Σημερινές προσφορές που πρέπει να χάσετε. Γεια σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ στην ΕΦΕΣ ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να αποκτήσετε υπνοσύμνολα στις χαμηλότερες τιμές. Πλέον όλοι το ξέρετε αυτό. Όμως, εμείς το πάμε και λίγο παραπέρα. Ψάχνουμε να βρούμε τους πιο δυνατούς συνεργάτες, έτσι ώστε να σας κάνουμε τη ζωή ακόμα πιο εύκολη. Έτσι, πλέον εμείς στην ΕΦΕΣ, μαζί με την TBI Bank, μια πολύ δυνατή συνεργασία, ΕΦΕΣ με TBI Bank, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε τα υπνοσύνολα της επιλογής σας έως 60 δόσεις. Με έως 60 δόσεις. Μια μοναδική ευκαιρία. Μπορείτε με 10, με 20, με 30 ευρώ το μήνα να αποκτήσετε το υπνοσύνολο στρώμα ή κρεβάτι το οποίο σας ταιριάζει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Χωρίς να προβληματιστείτε καθόλου ούτε για τις χαμηλές τιμές, καθόλου για το οικονομικό. Μια μοναδική ευκαιρία από την ΕΦΕΣ. Συνεργασία ΕΦΕΣ με TBI Bank. Μια μοναδική συνεργασία που θα σας δώσει την ευκαιρία πραγματικά να αποκτήσετε με τον πιο εύκολο τρόπο το υπνοσύνολο που πραγματικά σας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε μια εξομολόγηση σοκ από έναν άνθρωπο της Σόμπις. Ηθοποιός. Ένα πολύ γνωστό ηθοποιός. Έλληνας. Ο οποίος λέει ότι δεχόταν σεξουαλική κακοποίηση από 10 έως 13 ετών. Πρωταγωνιστής σε πολύ γνωστό σύριαλ. Πες το. Στο Μέγκα το σύριαλ. Στο Μέγκα το σύριαλ. Ναι. Να πούμε και τον τίτλο του σύριαλ, ότι η γη της ελιάς είναι. Πρωταγωνιστής από τη γη της ελιάς. Σε λίγο θα ακούσετε, εξομολογείτε ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 10 έως 13 ετών. Αγόρι, θα πάτε σε σοκ όλοι. Πάμε πρώτα όμως να δούμε, γιατί έχουμε μια εκτακτή είδηση. Έχουμε φωτιά, πού? Ναι, φωτιά στο Γκάλαμο, σε ένα μεγάλο οικόπεδο.
Να πούμε ότι έχουν σπεύσει 37 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ συμμετέχουν και 2 ελικόπτερα και υδροφόρες. Ναι, σημειώνεται πως η περιοχή, να πούμε ότι είναι αεροκατοικημένη, καταβάλει κάθε προσπάθεια φυσικά η πυροσβεστική, ώστε να μην επεκταθεί σε κατοικημένη περιοχή και φτάσει σε σπίτια. Περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.